Θέμα υγείας, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάλι κοντά σας με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είναι σε πάρα πολύ καυτή εξέλιξη. Κοντά μας είναι ο κύριος Δέδες, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ορθωτικών Ελλάδος. Κύριε Δέδε, μας λέγατε για την πρόληψη που δεν υπάρχει όσον αφορά τον ιό HIV στη χώρα μας. Τουλάχιστον η περίθαλψη υπάρχει. Ευτυχώς στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια το επίπεδο της περίθαλψης και των γιατρών που ασχολούνται στο χώρο είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα έλεγα ότι είναι όχι απλώς εφάμιλη των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά ίσως και καλύτερη. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι η παρακολούθηση των ατόμων που ζουν με HIV γίνεται από συγκεκριμένες εξειδικευμένες μονάδες, οι οποίες το πρόβλημα εδώ πέρα είναι δυστυχώς ότι δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν, οι πιο πολλές είναι στην Αθήνα, υπάρχει η μία στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε, και βεβαίως οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες δυσκολεύονται και φοβούνται, και δυστυχώς αυτό είναι δικαιολογημένο. Δεν φταίνε οι γιατροί, αλλά συνολικά οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα μπορεί να υπάρχει, να μην τηρείται η εμπιστευτικότητα. Αλλά όχι όμως από τους γιατρούς για τους οποίους. Και ήταν η ερώτησή μου αυτή, γιατί σίγουρα, όχι ότι στην Αθήνα τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά στην περιφέρεια δεν είναι ακόμα πιο μεγάλο το πρόβλημα αυτό, όσον αφορά το θέμα της ανωνυμίας και της, του να προτραπεί ο κάθε ένας να πάει να κάνει μια εξέταση για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, υπάρχουν στατιστικές που δείχνουν ότι περίπου ένα 30% των ανθρώπων που ζουν με HIV δεν γνωρίζουν το HIV status. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα και πολύ μεγαλύτερο στην Ήπεθρο. Είναι ένα πρόβλημα. Το άλλο, μια και μιλούσαμε και για την περίθαλψη, είναι ότι δυστυχώς με αυτή την έκρηξη των νέων διαγνώσεων και με την αποτυχία της πρόληψης που είπαμε νωρίτερα, τα νούμερα των ασθενών συνεχώς αυξάνονται. Αλλά οι μονάδες, τα κρεβάτια τα οποία έχουν, οι γιατροί, παραμένουν σταθερά. Και έχουμε ακούσει από όλες τις πλευρές, και από το νοσηλευτικό προσωπικό και από το διοικητικό προσωπικό, ότι ο φόρτος εργασίας έχει πολλαπλασιαστεί, χωρίς φυσικά να είναι σε θέση να. Ένα παράδειγμα πολύ έντονο είναι η Θεσσαλονίκη, όπου για πάρα πολλά χρόνια μία μονάδα, αποκλειστικά μία, εξυπηρετεί όλη την Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο. Είναι δηλαδή, άρα, ναι μεν το επίπεδο και η ποιότητα των υπηρεσιών των γιατρών είναι πολύ υψηλή, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια στιγμή όπου κινδυνεύει αυτό το σύστημα να καταρρεύσει. Και επίσης, οι γιατροί μας μέχρι σήμερα δεν ήταν εκπαιδευμένοι στο να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στους νεοδιαγνωσθέντες χρήστες. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να έχει μια επιτυχημένη θεραπεία σε κάποιον ο οποίος είναι είτε ενεργός χρήστης είτε πρώην χρήστης, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να παρέχεται και ή να είναι κανείς σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, είτε να είναι σε ένα πρόγραμμα υποκατάστασης. Δηλαδή, χρειάζεται μια συνολική στήριξη από ένα πλέγμα συνολικό για να μπορέσει να είναι επιτυχής και η αντιρρητορική θεραπεία. Και θυμάστε ότι είπαμε ότι η χορήγηση θεραπείας είναι σημαντική και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για το να σταματήσει την περαιτέρω μετάδοση. Μάλιστα. Και αφού είπαμε όλο αυτό, είπαμε και για την περίθαλψη, τελικά υπάρχει κρατική μέρημνα όσον αφορά και τους ασθενείς, αλλά και τους ανθρώπους γύρω τους που έχουν σχέση με αυτή την ασθένεια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται αυτή η συζήτηση ότι δεν είναι δυνατόν η οικονομική κρίση να δημιουργήσει και μία ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα και να μας έχει προκύψει και να μας έχει μείνει πίσω ένα τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Οι οριζόντιες μειώσεις και τα κοψίματα, για παράδειγμα, ξέρετε, υπάρχει ένα επίδομα το οποίο χορηγείται στους οροθετικούς, το οποίο από το 2000, τον Οκτώβριο του 2011, επειδή δημιουργήθηκε ένα κενό νομοθετικό με την δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει κανονιστικό πλαίσιο που να καθορίζει ποιος δικαιούται να παίρνει το επίδομα, δεν έχει δοθεί για 1,5 χρόνο.
Αντίστοιχα. Με ποια δικαιολογία δεν έχει δοθεί? Ότι ρυθμίζεται. Είναι δηλαδή ένας σαδιστικός τρόπος αντιμετώπισης τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό το πρόβλημα και να τους στερείται κάτι το οποίο, δηλαδή δημιουργούμε ασθενείς δύο ταχυτήτων. Και το ίδιο βεβαίως, κάτι αντίστοιχο μάλλον, έχει συμβεί με τα ΚΕΠΑ, με τα κέντρα πιστοποίησης της αναπηρίας, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε συντάξεις, ακριβώς επειδή ακούστηκε ότι υπάρχουν κάποιες μαϊμούδες, το ίδιο βεβαίως και για τα επιδόματα, και ήμασταν υπέρ της απογραφής που έγινε φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τους οποίους τους μειώνεται ή τους κόβεται η σύνταξη και χάνουν και την ασφαλιστική τους κάλυψη και την πρόσβαση στα φάρμακα. Δηλαδή έχει προκληθεί ένα αλαλούμ, λίστες αναμονής τεράστιες πάλι και στις επιτροπές του ΙΚΑ, που τους λέγαμε παλιά, τώρα είναι ευρύτερες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζήτημα, όσον αφορά και τις χρόνιες παθήσεις, γιατί πια το έτσι όπως είπαμε είναι, θεωρείται χρόνια πάθηση, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, όσον αφορά δηλαδή και τις ουρές πια που περιμένουν να περάσουν από τις επιτροπές αυτές, αλλά και το ότι δεν είναι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που το αναμενόμενο για τον κάθε ασθενή. Με αποτέλεσμα να μένει χωρίς το ποσοστό αναπηρίας που του αναλογεί ή που του αξίζει, έτσι. Το θέμα δεν είναι τι περιμένει ο κάθε ασθενής, το θέμα είναι τι λένε και οι επιστημονικές εταιρείες. Εμείς έχουμε, όλοι οι σύλλογοι που είχαμε συναντηθεί τότε στον Υπουργό Εργασίας, φέρνανε τα χαρτιά από τις επιστημονικές εταιρείες. Το ίδιο έχει γίνει και στη δική μας την περίπτωση, όπου η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, 40-50 άνθρωποι που ασχολούνται και είναι ειδικοί, είπανε, εμείς δεν ρωτηθήκαμε ποτέ. Τα γράφουνε και βεβαίως λένε ότι αυτά τα οποία γράφουνε είναι εσφαλμένα και πρόχειρα. Αλλά αυτό το οποίο ξέρουμε, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ότι οι επιτροπές ούτε καν εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν ήδη. Γιατί βεβαίως όποτε γίνεται διαμαρτυρία και ζητάει κανείς να επανεξεταστεί η περίπτωσή του, ξαναπιστρέφουν τα ποσοστά. Και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ναι. Γι' αυτό και με ένα κόστος για το κράτος πολύ μεγάλο φυσικά. Σε αυτό το σημείο, εγώ θα θυμηθώ το συνέδριο ασθενών που έγινε πριν λίγο καιρό και μία συνέντευξη τύπου που έγινε λίγο πιο πρόσφατα και θα κρατήσω τον τίτλο τους. Οι ασθενείς διεκδικούν ένα άλλο δημόσιο εσύ, γιατί ανήκει το AIDS στα χρόνια νοσήματα. Mm-hmm. Αν ήδη έχουμε μπει στην συζήτησή μας να μιλάμε για τη συνολική αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, γιατί και σε άλλη πάθηση, όπως είναι η οζώδης κλίνηση, που θα πούμε λίγο παρακάτω, που είναι και στις 15 του μηνός η Παγκόσμια ημέρα, μου ανέφεραν σήμερα το πρωί παρόμοια περιστατικά, δηλαδή ανθρώπων με 80 και 90% αναπηρία μέχρι πρότινος, που όταν έχεις ένα χρόνιο νόσημα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ίσα-ίσα, τέλος πάντων, μπορεί να συντηρηθεί ή να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά και οι σύλλογοι ασθενών, όπως και ο δικός σας, δεν ξέρουν τι να κάνουν τα τηλεφωνήματα που τους λένε ότι τους βάζουν στη δευτεροβάθμια επιτροπή πια, ναι. Ποσοστό μέχρι 60%. Ποια είναι τα άλλα βασικότερα ζητήματα που μπορούμε να θέσουμε σε αυτό το σημείο και να πούμε ότι έχουν και έτσι, ναι, και μια συνολική που αντιμετωπίζονται συνολικά από τους ασθενείς. Να πω εδώ ότι σε αυτό το θέμα που αναφέρεται, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία τα έχει αυτά καταγγείλει με δελτία τύπου, με κινητοποιήσεις. Είναι ένα θέμα στο οποίο από τη μία μεριά δεσμεύεται ο Υπουργός ότι θα τα βελτιώσουμε, ότι θα προσλάβουμε κόσμο και θα βελτιωθούν οι συνθήκες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Σε αυτό λοιπόν το θέμα είμαστε ενωμένοι και με κοινούς αγώνες προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το συνέδριο που αναφέρατε έγινε στις 2 Νοεμβρίου του 2012 και θα επαναληφθεί και φέτος. Είχε τρεις σημαντικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και θυμόμαστε όλοι τις ελλείψεις φαρμάκων και στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία. Ιστορίες όπου να ψάχνουν οι άνθρωποι να τηλεφωνούν σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να βρουν φάρμακα κατά του καρκίνου,
αντικαρκυνικά φάρμακα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα είναι μέσα από το Facebook και από τα social media. Ακριβώς. Που έψαχνα να βρουν φάρμακα συγκεκριμένα με τραγικές εκφράσεις και με τραγικές ιστορίες. Και έχετε πολύ, ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Και ήταν ένα μπαλάκι το οποίο πεζόταν τότε, οι φαρμακοποιοί κατηγορούσαν το Υπουργείο, οι εταιρείες λέγανε τα ταμεία λέγανε. Και δυστυχώς, και αυτό είναι και, θα με φέρει και στα άλλα δύο θέματα τα οποία συζητήσαμε στο συνέδριο. Το ένα ήταν η βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φυσικά και αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Άρα πρέπει να δούμε ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ένα πάρα πολύ καλό βήμα, το οποίο φυσικά και πρέπει να συνεχίσει. Τι δικαιούται να παίρνει, ποια φάρμακα δικαιούται να παίρνει ο ασθενής. Αυτά δυστυχώς τα αποφασίζουν όλα ερήμην ημών. Γίνονται αυτές οι συζητήσεις χωρίς να συμμετέχουμε. Και αυτό είναι το τρίτο ακριβώς κομμάτι του συνεδρίου, το πώς οι εκπρόσωποι των ασθενών θα συμμετέχουμε σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, αλλά και στη χάραξη πολιτικής. Το άλλο είναι ότι προσπαθεί η πολιτεία να εφαρμόσει νέες πρακτικές και δεν τα συζητάει με εμάς που πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Πώς περιμένει να υπάρχει αποδοχή, για παράδειγμα για τα γενώσιμα. Έχει γίνει τόση συζήτηση και ο κόσμος βέβαια φοβάται, παραπληροφορείται. Αυτό θα μπορούσε ο ΕΟΦ να το κάνει σε συνεργασία με τις ομάδες ασθενών, όπου με έναν πολύ νυφάλιο τρόπο θα βλέπαν ποια είναι τα θετικά και βεβαίως ό,τι δεν θεωρούσαμε κάποιοι ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, να αναρτηθούμε. Πάντως είναι και υποχρέωση της πολιτείας να συμμετέχουν οι ασθενείς οπουδήποτε έχει σχέση με κάποια πάθηση. Και βέβαια είναι άλλη μια μεγάλη συζήτηση αυτή για το κατά πόσο συμμετέχουν οι ασθενείς στις επιτροπές αυτές και για το ποια τελικά είναι πραγματικά η συμμετοχή τους και αν ακούγεται η φωνή των ασθενών. Ναι. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της συζήτησής μας, και ενώ θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ, που μας είπατε όλα αυτά τα βασικά πράγματα που καίνε και που αφορούν όλους μας, και για την προστασία, για την πρόληψη, για την ενημέρωση, για την αντιμετώπιση των χρονίων παθήσεων και συγκεκριμένα βέβαια του HIV. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και θα μου δώσετε αυτή έτσι, την ευκαιρία, επειδή στις 15 του μηνός, 15 Μαΐου, είναι Παγκόσμια ημέρα οζόντου κλίνησης και έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί ενώ ανήκει στις σπάνιες παθήσεις, μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τώρα πλέον όμως με τον νέο κεβά, τον νέο κανονισμό, πλέον δεν ανήκει. Δηλαδή, ενώ ευρωπαϊκά, παγκόσμια, η οζόντες κλίνηση είναι μια πάθηση, μια σπάνια πάθηση, είναι μια πάθηση που αφορά ένα άτομο στα 5.000, οπότε δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, ξαφνικά αποφασίστηκε να μην ανήκει πλέον στις σπάνιες παθήσεις με όποιο είναι αυτό το κόστος. Ναι. Και εδώ έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτό που είπατε κι εσείς για όλες τις αποφάσεις που παίρνονται. Θα γίνει μια εκδήλωση την ίδια ημέρα, στις 15 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίου, που διοργανώνει ΠΕΣΠΑ, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων. Και θα καλούμε όλους να είναι εκεί, γιατί χρειάζεται να είναι εκεί. Χρειάζεται ο κόσμος να είναι εκεί, να ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις που κάνετε, και όσον αφορά τα χρόνια νοσήματα και όσον αφορά το κάθε ένα από αυτά και όσον αφορά όλους σας. Και αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει, η κυρία Λάμπρου κάνει εκπληκτική δουλειά. Είναι, μέχρι τώρα ο κάθε σύλλογος ασχολούνταν με τα δικά του θέματα. Τώρα, εάν δεν συνεργαστούμε και αν δεν φροντίσουμε να βρούμε κοινές λύσεις, δυστυχώς θα έχουμε όλοι μας τα προβλήματα που περιγράψατε μόλις τώρα. Και με αυτό το μήνυμα το δικό σας της ενότητας των συλλόγων, σε αντίθεση με όλο το υπόλοιπο σύστημα υγείας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και εσάς που παραμείνατε πάλι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Οζόδης κλήρυνση. Δύο λέξεις που αγγίζουν. Εγκέφαλο, καρδιά, δέρμα, νεφρούς, πνεύμονες. Η οζόδης κλήρυνση, μια σπάνια πάθηση, είναι γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς καλοήθεις όγκους στον εγκέφαλο και τα περισσότερα όργανα του σώματος. Οι ασθενείς που πάσχουν από οζόδης κλήρυνση αγωνίζονται για τη ζωή τους και για ένα καλύτερο μέλλον. Παγκόσμια ημέρα πληροφόρησης για την οζόδης κλήρυνση, 15 Μαΐου 2013. Ελληνική εταιρεία οζόδους κληρύνσεως.